Αρχίσαμε να ακούμε για τις ΜΚΟ, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, το μακρινό 2001. Τότε που άρχισαν να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια και να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών για να στηρίξουν την υπόθεση της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς τρίτες χώρες με ενισχύσεις εκατομμυρίων. Με την έκρηξη του μεταναστευτικού το 2015, τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν έδρα για εκατοντάδες ΜΚΟ ελληνικών και ξένων, γνωστών και αγνώστων, για να στηρίξουν τους πρόσφυγες. Και γι' αυτό χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΗΠΑ, τη αρμοστία του ΟΗΕ και άλλους φορείς με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν ΜΚΟ οι οποίες είναι φαντάζομαι γνωστές, που συνεργαζόμασταν και όταν ήμουν εγώ διευθυντής στο γραφείο με αυτές. Θυμάμαι λοιπόν ότι όταν γινόταν μια κρίση, ξαφνικά εμφανιζόταν διαμαγείες εκατοντάδες, για να πω χιλιάδες, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή φορείς ή αλληλέγγυοι ή σωματεία. Οπότε εκεί κάπου χάνουν το λογαριασμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στην Ελλάδα, μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν 450 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι 370 κατέθεσαν αίτηση στο Μητρό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί 86. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί 80 ΜΚΟ δεν έκαναν αίτηση. Όσο για την ίδρυση μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο. Πρέπει να πάει στο πρωτοδικείο, να είναι τουλάχιστον 20 άτομα, όσο θυμάμαι, να έχει διοικητικό συμβούλιο, να υπάρχει μια γενική συνέλευση των ατόμων αυτών και γίνεται με βάση πρωτοδικείου όπως γίνονται όλα τα σωματεία. Σύμφωνα με καταγγελίες, ροκάνησαν ευρωπαϊκά κονδύλια και ορισμένες ΜΚΟ, ακόμα και δωρεές πολιτών. Μέλη τους μάλιστα έχουν συλληφθεί και ως διακινητές. Τα τελευταία στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι από τα 1,69 δισεκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στην Ελλάδα για τη διαχείριση του προσφυγικού, οι διάφορες διεθνείς ΜΚΟ πήραν τα 201 εκατομμύρια, ενώ είχαν εγκριθεί αλλά παρέμεναν αδιάθετα και άλλα 44,6 εκατομμύρια ευρώ προς διεθνείς οργανισμούς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα στοιχεία που συλλέγονται εξετάζονται και αν διαπιστωθούν παράνομες δραστηριότητες των οργανώσεων θα σκηθούν διώξεις.